Δηλαδή, ο κύριος Κυριάκος Κεσίσογλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας ακούει ο Κυριάκος. Κυριάκο. Και σας ακούω. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Κυριάκο. Λοιπόν, άκουγα το Δήμο του Μανώλη του Τζέπελη εκεί πέρα, για όσα αναφέρθηκαν μεταξύ σας. Mm-hmm. Πολύ καλά τα είπε ο άνθρωπος. Όλα αυτά εξαντικειμένου, χωρίς παροπήρες και εγωισμούς και σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας που παίρνει και πώς το εκτιμάει και βλέπει την κατάσταση μου, προσπαθούν, κάνουν αγώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της κοινωνίας, των πολιτών, των δημοτών της Ξάνθης. Ένα ερώτημα αυτό. Δεύτερον, είναι ένα είχα παρέμβει πιο νωρίς, αλλά δεν τους είπε σε κάποιες γιατί και εσείς είχε προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό λιγότεροι. Τώρα λόγω καταλαβαίνεις της κατάστασης. Είμαστε που είμαστε λίγοι, είμαστε ακόμη λιγότεροι. Απλά πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος, αυτοί που παρεμβαίνουν οι δημότες, οι πολίτες κτλ. Γι' αυτό και δίνουμε και πολλούς τρόπους επικοινωνίας, Κυριάκο. Να σημειώνουν τα τηλέφωνα ποιοι είναι και να σε ενημερώνουν. Λοιπόν, ένα ερώτημα ήθελα να ρωτήσω στο Δήμαρχο του Μανώλη Τζέπελη και στους άλλους, κυρίως τον Μανώλη σαν Δήμαρχος και τα λοιπά. Ναι. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, σε λίγους ή πολλούς, αυτός είναι ο Δήμαρχος και είναι Δήμαρχος όλων των πολιτών. Έτσι, αυτό τελείωσε. Ένα αυτό. Δεύτερον, ρωτάω ερώτημα προς τον Δήμαρχο του Μανώλη Τζέπελη και στον που είναι υπεύθυνο για τους παιδικούς σταθμούς. Ο πρώτος παιδικός σταθμός που είναι από τον Κοτσόβολο απέναντι εδώ και 5 χρόνια και εκεί μου είναι κλειστό ερείπιο μέσα. Γιατί δεν το λειτουργούν, θέλω μια απάντηση. Από όσο γνωρίζω και έχει ανακοινωθεί και είναι μέσα στους σχεδιασμούς του Δήμου, αυτό θα γίνει από την αρχή εκείνος ο παιδικός. Διότι είναι ακατάλληλο το κτίριο. Ναι. Ακατάλληλο, πώς τόσα χρόνια δούλευε, τώρα έγινε ακατάλληλος. Ένα ερώτημα. Δεν έγινε τώρα, είναι αρκετός ο καιρός από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα σημειότητα. Πέντε χρόνια νοικική μα, θα σου φροσκάρω τη μνήμη. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί είχε απασχολήσει το θέμα με τον Κυριάκο, θυμίζω. Ναι. Γιατί ασχολείσαι μετά τις δημοσιογραφίες, θα ξέρεις και εσύ, όπως και εγώ. Αυτό το θέμα με το συγκεκριμένο, με τον πρώτο δηλαδή, παιδικό, ναι, είχε απασχολήσει και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι αυτό, το τωρινό, το προηγούμενο. Είναι αυτό Μανώλη το Τσέπελ, με την έννοια. Όχι, απλώς το επισημένο, το επισημένο. Είχε εντοπιστεί το πρόβλημα, έτσι. 5 χρόνια τόση αδιαφορία. Τόση αδιαφορία από όλους. Και με λυπεί το γεγονός, αυτά που παρακολουθώ και γίνονται στο Δήμο εδώ πέρα από τους συνδυασμούς, με λυπεί το γεγονός, ειλικρινά ως πολίτης, ως δημότης αυτής της πόλης εδώ, ό,τι είναι θετικό, γιατί δεν το ψηφίζουν και δηλαδή τι κάνουν bullying ή κάνουν αντιπολίτευση το Δήμαρχο, το Τσέπελη. Είναι δυνατό να φέρονται έτσι, γι' αυτό τους ψήφισε ο κόσμος όσοι εξελέγησαν. Κάθε συνδυασμός έχει τη θέση του και τα επιχειρήματά του. Σεβαστό, σεβαστό. Έτσι. Και η αντιπολίτευση έχει και θεσμικό ρόλο, Κυριακό. Ασφαλώς. Ο οποίος θα πρέπει και αυτός να αναδειχθεί. Το θέμα είναι, με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, που ακούγονται και γράφονται, δημιουργούν μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, τι είναι εκεί πέρα, ποιον κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί οτιδήποτε φέρονται προς σε πρώην ρησίες διάταξης ενδεχομένως ή σε τακτικά θέματα που έχει όποτε έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή τι κάνει η Δημοτική Αρχή. Τα φέρνει γιατί, για να δοθούν λύσεις για την καλύτερη ποιότητα ζωής και τα λοιπά. Γιατί δεν το ψηφίζουν και αρχίζουν ο καθένας το μακρύ και το κοντά και πάνε αντιπαράθεση απίστευτη εκεί μέσα. Τα ακούει ο κόσμος και τρικάρει. Τι κάνω δηλαδή. Θα το επαναλάβω γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ο κάθε συνδυασμός έχει τις δικές του θέσεις και απόψεις. Μέσα από το διάλογο φαίνονται. Και να πω και το εξής. Γιατί όντως σήμερα ακούστηκε και από μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κανονισμό λειτουργίας. Βεβαίως έχει αλλάξει ο τρόπος διαδικασίας τώρα λόγω της πανδημίας, γίνεται εντελώς διαφορετικά. Και μέσα από το διάλογο, να πω, Κυριάκο, και νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ, γιατί έχεις και την εμπειρία της πολιτικής εκτίμησης των πραγμάτων, τόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το θέμα, μέσα από τη συζήτηση, ακόμη και την πολύ ωραία, που πολλές φορές μπορεί να είναι και κουραστική,
αναδεικνύονται, ενδυναμώνονται επιχειρήματα και αποδομούνται επιχειρήματα. Οπότε έχει και τη θετική της πλευρά η αναλυτική, αν θέλετε να το πω έτσι, συζήτηση. Δεν θα διαφωνήσω. Μας είναι γνωστά σε εμάς λίγο πολύ που ασχολούμαστε και γνωρίζουμε 5 πράγματα παραπάνω από έναν άλλο πολίτη. Λοιπόν, ασφαλώς υπάρχουν και άλλες απόψεις και τα λοιπά. Οι οποίες είναι σεβαστές. Δεν μπορούν να μην είναι σεβαστές. Όχι, εννοείται. Εγώ δεν διαφωνώ επ' αυτού. Αλλά ακούγονται πράγματα ακραία, δηλαδή. Υπάρχει έτσι ένας κορεσμός. Λες και είναι ο Τσέπελης, είναι ο Δήμαρχος. Λες και είναι. Εγώ δεν είμαι συνήγορος του Μανώλη του Τσέπελη. Έτσι. Αυτός είναι ο Δήμαρχος και είναι Δήμαρχος όλων των πολιτών. Τελείωσε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αρέσει, δεν αρέσει. Λοιπόν, με απορώ πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, δηλαδή, πες την άποψή σου, ό,τι είναι όμως θετικό προς την κοινωνία των πολιτών, των δημοτών, πρέπει να είναι όλοι μαζί. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, λες και είναι εχθρός ο Τσέπελης ή ο κάθε Τσέπελης, βλέπω μια αντιπαράθεση με παραιτήσεις, με διαφωνήσεις. Αφού και πάνω διαφωνήσεις. Όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, λες. Αντιπολίτευση όχι παραγωγική. Για το Θεαθήνε, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνουμε τι θέλεις να πεις. Ναι. Αυτή είναι η απόψη. Δημιουργούν αυτή την αίσθηση στην κοινωνία, στον κόσμο που ακούγονται μέσα από το ραδιόφωνο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από τα γραφόμενα από τον τοπικό τύπο. Λοιπόν, και λες, τι γίνεται, κύριε παιδί μου, εκεί μέσα, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί τόσο μίσος, δηλαδή, και κυνηγάνε και επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι συνήγορος εγώ της Δημοτικής Αρχής του Τσέπελη και του κάθε Τσέπελη, πας περιπτώσει. Αυτός είναι ο δημαρχός μας, ένας είναι. Φορά που να είναι άλλο, κάποιος άλλος. Γιατί δεν συμπράττουν όλοι μαζί, δηλαδή, δεν βλέπουν το καλό της κοινωνίας, των δημοτών εδώ πέρα, όσον αφορά την ποιότητα ζωής εδώ πέρα, να γίνουν έργα, αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις κτλ. Προς το καλύτερο. Γιατί δεν συνάδουν όλοι μαζί, δεν ταυτίζονται εκεί πέρα, δεν προσπαθούν να δώσουν λύση. Αυτό με κάνει εμένα έτσι και οργίζομαι που λέμε. Μάλιστα. Γιατί δεν το αντιλαμβάνονται. Τι για το Θεό, αυτό είναι για να έχουμε να λέμε και για να γράφουμε. Σαφώς και θα έχουμε διαφωνία. Ό,τι είναι σωστό, θετικό, εκεί πρέπει να είναι όλοι μία γροθιά. Έτσι. Δεν υπάρχουν εγωισμοί εδώ, δεν γουστάρουμε τον Τσέπελη, δεν γουστάρουμε τον Ζερενίδη, δεν γουστάρουμε τον Φανουράκη, γιατί είναι από εκεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλοι κρίνονται, όλοι αξιολογούνται. Κυριάκο, όλοι κρίνονται, όλοι αξιολογούνται. Όλοι τα δημόσια ειδικά πρόσωπα καθημερινά. Ναι, αλλά η κοινωνία τους κρίνει, δηλαδή κατηγορούνται οι άνθρωποι. Τι πάει τα θέματα τα οποία έρχονται προς συζήτηση ως τακτικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αυτά που είναι πρώιμη διάταξη που τα συζητάνε κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, δράτω με τις ευκαιρίες και εκεί. Ναι. Θέλω να πω, ο Μανώλης ο Τσέπελης, τώρα ο Δήμαρχος, θα πρέπει να κάνει και μία. Ένα μάζεμα κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, ένα, δεν ξέρω. Ο λόγος στο δημότη. Ο λόγος στο δημότη. Ναι, να κάνει ένα μάζεμα στο δημοτικό αμφιθέατρο. Τώρα με τις συνθήκες αυτές που επικρατούν είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Αλλά να πω κάτι εδώ. Να πω κάτι εδώ. Μία πρόταση κάνω. Ναι, όταν θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση υποψιάζομαι, γιατί τώρα οι αποστάσεις δεδομένη στιγμή δεν γίνεται. Πάνε ναι. Όλα καλά. Να δώσει αυτό το δίκαιο, να πάρει την πρωτοβουλία. Είναι μια πρότασή μου. Αν την υιοθετήσουν, θα είναι καλό. Γιατί δείχνει ότι επικοινωνεί με την κοινωνία, με τους δημότες, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή. Έτσι, και να ακούσει τις απόψεις τους. Να τις καταγράψει εκεί. Να υπάρξουν εντάσεις διαφωνίες. Ό,τι είναι θετικό, είναι προς το καλό. Αυτή είναι η δική μου πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή, προς το Μανώλη. Όχι εν είδη πεπραγμένων, αυτό δηλαδή που γίνεται και ανακοινώνονται πεπραγμένα, αλλά κατευθείαν ο Δημότης λες να επικοινωνεί, ναι, γιατί και εκείνο είναι ανοιχτό. Ναι, επικοινωνία με τους Δημότες, η ώρα των Δημοτών, να ακούσει προτάσεις, απόψεις του Κοσμάκης, του πολίτη. Είναι μια πρόταση που καταθέτεις. Ακριβώς. Εάν το υιοθετήσει, κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενοι, εγώ το είχα πει και στον Δημαρχόπουλο και την προηγούμενη φορά, πας περιπτώσει, ο μήνας έχει 9. Εγώ πάντως να πω και το εξής. Μέσα στην επίσημη, μια και το λέει τώρα ο Κυριάκος ο Κεσίσογλου, να υπενθυμίσω
γιατί είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή η οποία έγινε, ηλεκτρονική βέβαια η επικοινωνία, αλλά έτσι όπως είμαστε τώρα τα περισσότερα δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο διεκπεραιώνονται. Μέσα στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου μας υπάρχει η ενότητα «Βελτιώνω το Δήμο μου». Εκεί όπου οι περισσότεροι συνδημότες, και ευτυχώς το αξιοποιούμε αυτή την υπηρεσία που έχει, τη διαδικτυακή υπηρεσία του Δήμου μας, ενημερώνουμε τις υπηρεσίες για το που υπάρχουν προβλήματα στην πόλη. Θα μπορούσε να γίνει και διαδικτυακά, εγώ αυτό λέω. Κατά αντίστοιχο με αυτό, Κυριάκο, για αυτό το διάστημα. Οι συνθήκες είναι ναι, είναι δύσκολες. Είναι τώρα τέτοιες που άλλο είναι να είναι διαζώσεις και άλλο είναι διαδικτυακά. Μα και τα δημοτικά συμβούλια βλέπεις πώς γίνονται, με τηλεδιασκέψεις. Εξανάγκες γίνονται. Εξανάγκες γίνονται έτσι. Μακάρι να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό αυτή όταν η κατάσταση. Όταν περαστεί αυτή η πανδημία και δοθεί στις ευκαιρίες και τα λοιπά, να ανακοινώσει ο Δήμαρχος η ώρα του Δημότη. Αν αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνω. Το να γράψω εγώ τώρα, να στείλω ένα email, να κάνω μια πρόταση. Ποιος θα το δει? Να υπάρχει ο κόσμος εκεί, να υπάρχει, να έρθει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, σε επικοινωνία με άμεση οπτική εικόνα, δηλαδή το Δημό να μιλάει. Είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία και απέχει παρασάγκας που λέμε. Άλλο τώρα το να στείλω εγώ εσύ τώρα, ποιος το ξέρει τι πρόταση. Απευθείας επικοινωνία, λες, του Δημότη με τη Δημοτική Αρχή. Επικοινωνία με το Δημότη να το υιοθετήσει ανά εξάμηνο. Δεν υπάρχει καλύτερο και θα θυμηθείς, Κική μου, πόσο καλό θετικό, πόσα θετικά θα βγουν μέσα από αυτή την επικοινωνία αν την υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή. Πίστεψέ με. Κατά μόνας πάντως, ναι, ισχύει αυτό, διότι θα δώσει λύσεις. Κατά μόνας επισκεπτόμαστε οι δημότες στο Δήμο, συναντιόμαστε και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους αντιδημάρχους και με τον Δήμαρχο. Δίνεται αυτή η δυνατότητα. Όλα αυτά τα χρόνια κι εσύ, ως φίλοι μου και συνάδελφους, δεν έχει υιοθετηθεί ποτέ, δεν το έπραξε κανένα Δημοτική Αρχή. Και έπιστε εμείς του Δημάρχου και τα λοιπά, του Αμυρίδη και του Στυλιανίδη και του Δημαρχού που το είχα καταθέσει, δεν το, τα πέφυγε λες και είναι εχθρός. Μέσα από τις αντιθέσεις θα βγάλουν πολλά θέματα μέσα, θα βγουν στην επιφάνεια και θα δοθούν λύσεις. Μπορεί να σε κάθε δημοτική αρχή να έχουν διαφύγει θέματα. Έτσι. Αλλά μέσα από την άμεση επικοινωνία του με τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο, θα δοθούν λύσεις εκεί που δεν το περίμεναν κι αυτοί. Θα ακουστούν πράγματα. Ας το υιοθετήσουν. Δεν είναι κακό να το θυμηθεί. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα είναι μια πρότασή μου, την οποία προσπαθώ να την υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή. Το έχω πει. Ναι. Και σε κάποιους άλλους, αλλά δεν το έχουν κάνει. Δεν άκουσα ένα δημοτικό σύμβουλο να κάνουμε η ώρα το Δημότη. Γιατί αυτοί εκπροσωπούν εμάς. Έτσι. Και όταν εμείς, εγώ, εσύ, η κοινωνία, ο πολίτης, ο Δημότης, βλέπει αυτά τα οποία ακούγονται στα ραδιόφωνα. Έτσι ο Ζερενίδης, έτσι ο Τσέπερ. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι εχθροί? Καλά, οι πολίτες μπορούν να ακούνε και τις συνεδριάσεις και να έχουν ιδία άποψη, ρε παιδιά. Όλα, δηλαδή, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά από πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και από το δικό μας και από ιδιωτικά μέσα. Αγαπητοί μου φίλοι, ναι, να ακούει ο Δημότης, λες, όλη τη συνεδρίαση. Συμβούλιο. Ναι, το να παρακολουθήσω εγώ, να βλέπω ένα έργο, να είμαι θεατής. Δεν λέει τίποτα, κορίτσι μου. Δεν λέει επικοινωνία μου τίποτα. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε πάντα να συμπυκνώνουμε στη συνέχεια. Να ακούσει το Δημότη. Τις αποφάσεις και να ανακοινώνονται συμπυκνωμένα. Ναι. Κατάλαβα τι. Είναι πολύ βασικό, είναι μια πρότασή μου. Να αφουγκράζεται η Δημοτική Αρχή και γενικότερα και οι παρατάξεις τη φωνή του πολίτη. Αυτό θέλει να πει ο Κυριάκος ο Κεσίσογλου. Άμεσα να καταθέτει ο πολίτης την άποψή του και να μπαίνουν έτσι προτεραιότητες. Υποψιάζομαι. Ακριβώς. Και αυτό θα δείτε και εκεί πόσες λύσεις θα δοθούν εκεί που δεν τα γνωρίσαν, δεν τις είχαν παραβλέψει, δεν το πιστεύανε. Θα βγουν πράγματα θετικά, πάρα πολλά θετικά. Αν το καταφέρει και το υιοθετήσει ο Μανώλης ο Τσέπελης και γενικότερα. Εσύ καταθέτεις τώρα την πρότασή σου δημόσια, Κυριάκο. Ναι, θα την καταθέσει, υποψιάζομαι, και υπόψη του Μανώλη του Τσέπελη. Ή το έχεις πει? Ναι, το έχεις συζητήσει. Εγώ τώρα απευθύνομαι, κάνω έκκληση, γιατί δημόσια πρόταση και στη συνέχεια. Ναι. Είναι θέμα του Δημάρχου.
Λοιπόν, αυτό είναι ο Δήμαρχος μας. Και είναι και θέμα του Δημοτικού, δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, όχι μόνο του Δήμαρχου, και του Δημοτικού και του Οργάνου. Νομίζω καλό θα κάνει σε όλες τις παρατάξεις αυτό. Να ακούν τις απόψεις των πολιτών. Εννοείται, θα υπάρχει μια εκπροσώπηση επάνωταν αν συμβεί αυτό το πράγμα μέσα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο παράδειγμα και να δεις τι απήχηση θα έχει, θα μαζευτεί όλος ο κόσμος. Θα ακουστούν φωνές και θα δοθούν λύσεις. Οι οποίες χρονίζουν εδώ, χρονίζουν ή κρύβονται ενδεχομένως για οποιονδήποτε λόγο από κάποιον ή από κάποιους. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Μακάρι, το λέω στο Μανώλη τον Τσέπη ευθέως τώρα και δημόσια, ανοιχτά, να το υιοθετήσει. Είναι προς το συμφέρον της Δημοτικής Αρχής. Και ας συνεχίσει έτσι. Λοιπόν, πέρσι άκουσα, δεν έγιναν ασφαλτοστρώσεις πέρυσι το 2020. Είπα, το έκανα τον Γιάννη τον Ζερενίδη, τον αντιδήμα, τον είπα, λέω, Γιάννη, τι έγινε, γιατί δεν κάναμε αυτά. Να, Κυριάκο, μου λέει, έτσι και έτσι, ο καιρός δεν θα κάνει. Κάτως υπάρχει ένα κονδύλιο γύρω στα 1.800, μου είπε. Θα καθυστερήσουν λίγο, αν άκουσες τον Δήμαρχο Κυριάκο, θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στο θέμα των ασφαλτοστρώσεων, για να, να υπάρξει μια συνεργασία με την... Ακριβώς. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει, έδωσε απάντηση σε αυτό, νομίζω, καλά, και ο ίδιος. Το είναι, σωστό είναι ο άνθρωπος. Να. Γιατί μου θύμιζε παλιά, ήθελε να κάνει ο Δήμος ένα έργο, μετά έβγαινε η ΔΕΗ. Έβγαινε μετά ο ΟΤΕ. Σκάψε, ξανασκάψε. Λοιπόν. Τρεις φορές τον ίδιο δρόμο. Λες, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Προκειμένου να αποφευχθεί λοιπόν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πάει λίγο πίσω ο προγραμματισμός της ασφαλτοστρώσης μας. Δεν χάσετε χρόνο να πάει μετά από ένα-δύο μήνες. Είναι σε άμεση επικοινωνία. Οι γειτονές έχουν προβλήματα. Οι δρόμοι είναι χάλια. Οι δρόμοι είναι χάλια και ειδικά και... όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει από πλευράς της ΔΕΙΑΚΣ σε δρόμους κτλ. Δείτε το τι υπάρχει, μου θυμίζει τα κύματα του Δούναβη που λέει και το τραγούδι. Φουσκωμένα, φρεάτια επιρρυψωμένα, αλλά πιο κάτω. Οι δρόμοι θέλουν έλεγχο. Δεν είναι μόνο η πόλη, η Ξάνθη, οι κεντρικές οδοί κτλ. Έτσι. Και οι δημοτικοί σίγουροι να περνάνε και από δεξιά. Αυτοί δεν κουνούνται στον δρόμο με τα αυτοκίνητά τους ή με τα μηχανάκια τους. Δεν βλέπουν ότι στον δρόμο που πάνε, πώς γίνεται. Με τις Λακούδες και τις Εξάρτησες που έχουν πολλοί δρόμοι. Αν δείτε τους δρόμους, για επαναλαμβάνω και εκεί. Όπου έχει γίνει παρεμβάση μέσω ιδεία να κάνουν το έργο ή να, σε ένα κάτι που έχει σπάσει ένα έργο κτλ. Και το ευτράπελο ποιο είναι. Δηλαδή για μένα είναι πολύ εύκολο, δηλαδή, να πάω να βγάλω το έχω επισημάνει. Δηλαδή γίνεται ένας αγωγός σπάζει, πετάνε από πάνω χώμα και χαλίκι για να το κλείσουν σε ένα... Σε ένα διάμετρο τώρα 5 επί 10 κτλ. Προσωρινά. Και εκείνο το καλή και περνάνε τα αυτοκίνητα από πάνω. Ναι, προσωρινά. Το σκορπίζουν και γίνεται. Προφανώς, προφανώς, αλλά αυτό είναι, είναι η προσωρινή κάλυψη. Στη συνέχεια μπαίνει άσφαλτο σε πάνω. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί. Βλέπω τον άντρα σου εκεί πέρα και τα λέμε και τα λοιπά και λέω και πόσες φορές το έχω πει. Δηλαδή εκείνο ο δρόμο γεμίζει χαλή και σκορπά και γίνονται σε 20, 30, 50 λεπτά τα αυτοκίνητα το σκορπάνε. Το χαλί και πάνω. Θα σκοτωθεί κόσμο. Άλλοι περάνε παιδιά με ποδήλατα, με μηχανάκια. Θα φύγει, θα σκοτωθεί κόσμο. Αυτό τι είναι, η νέα μόδα, είναι η νέα πρακτική. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ο προσωρινός τρόπος. Πόσο γνωρίζω. Κλείνουμε τη βλάβη, το κλείνουμε πάνω. Από όσο γνωρίζω, είναι ο προσωρινός τρόπος παρέμβασης. Είναι προσωρινός. Επειδή τώρα θα σου δώσω εγώ τη λύση, την απάντηση. Υπάρχουν οι μηχανήματα, κάνεις το έργο, υπάρχει μηχάνημα το οποίο το πατάς από πάνω. Όπως κάνεις την ασφαλτόστρωση, το κλείνεις. Δεν μιλάμε σε περιόδους και σε μέρες που βρέχει και είναι υγρό. Τώρα μέσα, ό,τι είναι στεγνό, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, το κλείνεις, τελείωσες, το κλείνεις. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο το πατάς κάτω και από πίσω συνέχεια βάζεις το χαλίκι τι είναι και σε συνέχεια κάνεις, το καλύπτεις με την άσφαλτο. Εδώ γίνεται χαμός και τα αφήνουν εβδομάδες και μήνες. Και μήνες, γιατί εύκολο είναι για μένα να βγάλω ένα βίντεο, να τα ανεβάσω, συμβαίνει τώρα. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάποιο κακό, κάποιο παιδάκι που πάει με το ποδήλατο και πατάει τα χαλίκια εκεί πέρα, να σκοτωθεί ένας με μηχανάκι που πηγαίνει εκεί πέρα. Τι να... Αν είναι... Το θέμα είναι να προλαμβάνουμε, όχι να θεραπεύουμε. Λοιπόν...
Να τα, και πρέπει να υπάρχει ένα σημείο, ένα τηλέφωνο στο, στο Δήμο εκεί που να καταγράφονται. Υπάρχει. Εγώ γι' αυτό ανάποδα. Υπάρχει και το βελτιώνω το Δήμο μου που μπορούμε, το υπενθυμίζω. Έτσι. Και το αξιοποιούν πολλοί συμπολίτες. Στις γειτονιές κυρίως, όπου εντοπίζουν ζητήματα, ανεβάζουν και τη φωτογραφία. Έτσι. Και υπάρχουν βεβαίως στην τεχνική υπηρεσία, υπάρχει υπηρεσία. Ναι. Και συγκεκριμένη τηλεφωνική υπηρεσία στην οποία μπορεί να απευθύνεται ο πολίτης. Ναι, σύμφωνα, δεν διαφωνώ μαζί σου, είναι γνωστό. Στεγάζεται και η υπηρεσία αυτή, δεν είναι αρμοδιότητα των τεχνικών υπηρεσιών. Όποια θέματα είναι να επιληθούν από εκεί, επιλύονται. Αν τελειώσει, θα σε πάρω και να σου πω και εκεί, αλλά πάμε μια βόλτα. Να σε πάρουμε το αμάξι και να. Δεν θα διαφωνήσω ότι. Δεν θα διαφωνήσω ότι χρυσή ανάγκη. Ναι, μα. Μα γι' αυτό το λόγο. Μα γι' αυτό το λόγο. Ότι κάτι άλλο πληρώνει και μάζε και πρέπει να γίνουν και εδώ υπάρχουν δρόμοι που έχουν ακόμα κολόνε που είναι μέσα στο δρόμο. Μέσα στο δρόμο. Πρέπει να ανοίξουν, να αποζημιώσουν κάποιε οδού που έχει κάποια σημεία που είναι στενή εκεί πέρα. Γιατί όταν βγει το λόγο δεν το κάνουνε, κανένας δεν μιλάει. Δημότες κάνουν εμένα, έτσι για να πιάσουν εμένα, από να πιάσουν εσένα. Και μου τα λένε, Κυριάκο, έτσι και εσύ ξέρεις τον κόσμο, τα λένε στα πράγματα εσύ. Θες και βγάλτα, μου λέει. Λάθος να μην παρεμβαίνουν οι ίδιες στις υπηρεσίες του Δήμου. Κατάλαβα. Οι συμπολίτες οφείλουμε, πρέπει να το κάνουμε. Άλλο στο Δήμο μέσα σε Δημοτικό Συμβούλιο ή Αντιδημάρχος, καλά, αρκούνται μόνο στο καλά. Θα γίνει, θα το δούμε. Μάλιστα. Και αρκούνται έτσι. Μια... Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πρέπει ο Τσέπελης να βγάλει τους δημοτικούς συμβούλους όλους έξω, να γυρίσουν τις γειτονιές, να ακούν, να αποκράσουν την κοινωνία, τον δημότη, τον πολίτη κτλ. Και να πάνε να τον ενημερώνουν τον άνθρωπο. Ένα και να κάνουν δύο. Δεν είναι μόνο ότι βγήκαμε τώρα και καθόμαστε και είμαστε. Βγήκανε και για ένα σκοπό. Και να αφήσουν αυτές τις αντιδράσεις εκεί πέρα και από την αντιπολίτευση. Όχι. Οι 40 πρέπει να καταγράφουν και να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Μάλιστα. Δεν μπορεί ο κάθε τσέπης, ο κάθε δήμαρχος να ξέρει τι γίνεται πιο πέρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι σε 10 μέρες, σε 50 μέρες το πρωί μέχρι το βράδυ, να γυρίζει. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν γυρίζουν, δεν βλέπουν, δεν παρατηρούν. Προφανώς, όλες οι γειτονιές δεν καθόμαστε. Θα παρέμβει ο πολίτης, αλλά να τον ακούνε. Γιατί πάμε σε 2 χρόνια θα έχουμε πάλι εκλογές. Κάνω έκκληση λοιπόν προς όλους του Δημοτικού Συμβούλου και τη Δημοτική Αρχή, τον Μανώλη τον Τσέπελη, να υιοθετήσει αυτό το πράγμα, δοθεί στις ευκαιρίες και τα λοιπά μέσα την πανδημία, όποτε, αν συμβεί και όποτε τελειώσει πιο γρήγορα, να υιοθετήσει αυτή την πρόταση η δική μου, η δική μου, δεν είναι εγωιστό, η δική μου, το Δημότη. Έτσι, άμεση επικοινωνία με τον πολίτη, διαζώσεις. Να μην φοβηθεί τίποτα, να τους ακούσει. Μάλιστα. Ξέρω ότι ο Μανώλης δεν φοβάται, ακούει. Ελίμονο, εάν οι εκλεγμένοι φοβούνται τους πολίτες. Οι εκλεγμένοι από τους πολίτες φοβούνται τους εντολείς τους. Μιλάω, έτσι. Αυτή είναι η εκδοσημένη προσωπικότητα, τους δημότες. Δεν είναι αυτοί εκεί πέρα, βγήκαν εκεί πέρα και μάθηκαν... Εντολέας είναι η κοινωνία, είναι οι πολίτες. Εντολέας είναι η κοινωνία, είναι οι πολίτες. Πώς θα γίνει δηλαδή, ένα και να κάνουν δίκτυο. Άντυπη, και αράξαμε εκεί πέρα. Να στηρίξουν τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο εκεί πέρα, τους ανθρώπους που κάνουν στα έργα που θέλουν να κάνουν με απότερο σκοπό τη βελτίωση της κοινωνίας και την ποιότητα ζωής του κόσμου. Ένα και να κάνουν δύο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για αυτήν την ραδιοφωνική μας συνάντηση, Κυριάκο Κεσίσογλου. Τον ευχαριστούμε, τον Κυριάκο τον Κεσίσογλου. Παρενέβη, κατέθεσε την πρότασή του αφορμή η συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο της Ξάνθης, τον Μανώλη τον Τζέπελη, για αυτή την παρέμβαση. Εμείς, φίλες και